Γεια σας. Εδώ από το γήπεδο του Φιλίρου θα σας μεταδώσουμε το παιχνίδι μεταξύ του Ιάσον Αυγής και του Φιλίρου, ή καλύτερα της ΑΕ Φιλίρου και του Ιάσον Αυγής, στα πλαίσια της Α κατηγορίας, των play-off της Α κατηγορίας, με διαιτή τον κύριο Αμπαρατζή, Ζαχαρία και Χατζηβασιλείου. Εδώ στο γήπεδο του Φιλίρου, ΑΕ Φιλίρου, Ιάσον Αυγής, το ντέρμπι της Α κατηγορίας, πρώτος δεύτερος, αντίπαλοι, 2 βαθμούς διαφορά. Εκτελέστηκε ψηλά η μπάλα, η κεφαλιά, πάνω στη γραμμή και τελευταία στιγμή ο Ζηρίδης θα πλασάρει και θα χαθεί πολύ μεγάλη ευκαιρία, διαμαρτύρες εκεί, ζητάνε χέρι, δεν ξέρω τι ακριβώς υπάρχει, ο διαιτητής είπε κόρνερ τελικά. Ναι, έγινε σέντρα, η κεφαλιά, πολύ μεγάλη ευκαιρία, άλλη μια ευκαιρία από τον Τεκίδη, η κεφαλιά που προωθήθηκε μπροστά ο Τεκίδης, δεύτερη ευκαιρία για την ομάδα του Ιάσον Αυγής. Νέα κεφαλιά από την άλλη μεριά που είναι ο Τσελακίδης. Τσελακίδης θα γεμίσει, θα τη βγάλει ο Παυλίδης. Το σούτ που θα γίνει και μπάλα καταλήξει κόρνερ, το σούτ που έγινε εκεί μέσα στην μεγάλη περιοχή. Πλάγιο τώρα εκτελείται δυνατό σαν φάουλ. Δεν θα πέρασει μπάλα, το σούτ που θα γίνει, το σπάζει μέσα στην περιοχή. Μεγάλη ευκαιρία, άλλη μια ευκαιρία με το Χατζιάρα που θα χάσει η ομάδα του Ιάσον Αυγής. Αυτό το αρχικά το σούτ του Σπάσιτς, πήρε το ριμπάδο Χατζάρας και θα χαθεί ευκαιρία. Για το Ζηρίδη τώρα, για να δούμε τώρα. Ζηρίδης θα βγάλει ο Χατζάρας, μόνο στο Χατζάρας, τέτα τέτ, πολύ μεγάλη ευκαιρία. Χατζάρας θα χαθεί ευκαιρία. Βοήθηκε μόνος του, πλάσαρε δυνατά, η μπάλα θα αποκρουστεί από τον Αμαλίδη. Μακριά ο Δούδης. Πέρασε και φεύγει από δεξιά μέρα για Μπουλαλάς τώρα. Μπουλαλάς το σουτ και τον γκολ. Τον γκολ εκεί από τον Τοπουζίδη. 1-0 για την ΑΕ Φιλίρου. Θα ανοίξει το σκορ κόντρα στη ροή του αγώνα μέχρι τώρα τουλάχιστον. Και στην πρώτη ευκαιρία που θα κάνει θα σημειώσει γκολ η ομάδα της ΑΕ Φιλίρου. Θα κάνει το 1-0 μέσα έξω στους πανηγυρισμούς. Θεοδοσίου εκτελεί. Θα βγει ο Μαλίδης και θα δώσει επιθετικό φάουλο διαιτητής. Και κίτρινη κάρτα, κίτρινη κάρτα στον Τεκίδη. Και πλάγιο. Και μια κίνηση εκεί, από πλευράς εκεί των παικτών μεταξύ τους. Πάει διαιτητής να προστατεύσει τους παίκτες να μην υπάρξει σύραξη, γιατί πάει να γίνει σύραξη εδώ μπροστά μας, μπροστά στην κερκίδα. Βλέπετε τι γίνεται. Για δούμε. Κίτρινες κάρτες, μία στο Ζηρίδη και μία στον Τοπουζίδη. Αυτό δεν είχαμε άλλη φάση. Και πάλι στο παιχνίδι, δεύτερο ημίχρονο, 1-0 με τον κόλ του Ποζίδη από το πρώτο μέρος για την ομάδα της ΑΕ Φιλίρου. Το Χατζιάρα, αλλάξαμε για το Ζηρίδη. Ζηρίδης, για να δούμε τώρα, Ζηρίδης την κόβει. Ζηρίδης θα γεμίσει, απίσω η κεφαλιά και δίπλα από το δοκάρι Θεοδοσίου είναι αυτός, πήρε την κεφαλιά και θα περάσει δίπλα από το δοκάρι η μπάλα. Πρώτη καλή φάση στο δεύτερο ημίχρονο για τον Ιάσονα. Για να δούμε στην περιοχή της Αλεκίδης. Θα βγάλει για το Λαυτσίδη, θα γεμίσει ο Λαυτσίδης. Η κεφαλιά από το σπάσι δεν τη βρει καλά όμως. Τώρα Ζηρίδης. Νέο γέμισμα η κεφαλιά και πολύ μεγάλη ευκαιρία. Κεφαλιά από το Χατζάρα και άλλη μια ευκαιρία για την ομάδα του Ιάσονα. Σπάσεις, σπάσεις, μπαίνει στην περιοχή, σπάσεις το σουτ. Νέο σουτ και το γκολ. Νέο σουτ και γκολ. 1-1, ο Σπάσης είναι αυτός με αριστερό πλασάρι, θα φέρει το παιχνίδι στα ίσια. 1-1, πήρε το rebound ο Σπάσης και με αριστερό θα κάνει το 1-1 εδώ μέσα στο Φιλίρο. ΑΕ Φιλίρο, Ιάσον Αυγής, 1-1. Ζηρίδης την κόβει λίγο. Ζηρίδης αλλάζει το παιχνίδι, όμως εκεί είναι μόνο ο
Σταθόπουλος θα χάσει την μπάλα τώρα. Θα βγει ο τερματοφύλακας εκεί. Ανατροπή και για να δούμε τι θα δώσει ο διαιτητής. Και θα δώσει, θα δώσει φάουλ. Ο θέατρο. Θα δώσει θέατρο ο κύριος Αραμπατζής σε αυτή τη φάση. Κάρτα για θέατρο στον Μπουλαλά. Αμαλίδης θα τη βγάλει τώρα πάνω όμως στο Σπάσης. Είναι και ο Θεοδοσίου εκεί που μαζεύει την μπάλα για τον Σπάσης. Σπάσης μόνος του, τα πλασάρει και τον γκολ. Σπάσης και ένα, δύο, δύο τα γκολ της Αυγής, δύο τα γκολ του Σπάσης. Δείτε πώς το πανηγυρίζουν οι παίκτες της Αυγής. Ο Σπάσης είναι αυτός που θα σπάσει πραγματικά εδώ όλο αυτό που γίνεται ως προς το σκορ και θα κάνει με δύο δικά του προσωπικά γκολ το 1-2 για την ομάδα του Ιάσον Αυγής. Ο Αμαλίδης για την κεφαλιά και ο Ζηρίδης. Ζηρίδης τώρα ανοίγει την μπάλα και φεύγει. Και φάουλ. Για να δούμε. Όχι, παίζει δηλαδή ο διαιτητής. Δεν έδωσε φάουλ. Άλλα 16 λεπτά. Γιάννη! Κόκκινη κάρτα. Φύγε από το γήπεδο! Φύγε από το γήπεδο! Φύγε! Το πήρες? Τώρα αντεπίδυση για την ομάδα της Αεφηλίου. Για να δούμε. Θα τη βγάλει. Και για να δούμε. Βγαίνει ο Μπουλαλάς τώρα. Μπουλαλάς μόνος στην περιοχή. Μπουλαλάς. Και πολύ μεγάλη ευκαιρία. Ο Μπουλαλάς θα χάσει εντελώς μόνος του. Ο Μπουλαλάς θα χάσει την ευκαιρία του αγώνα ίσως για την Αεφηλίου. Εντελώς μόνος του. Θα σουτάρει δυνατά. Out. Εκτελέστηκε κεφαλιά και τελευταία στιγμή εκεί ο Πριμεράκης θα πει όχι, φοβερή φάση, φοβερή ευκαιρία για την ομάδα του Φιλίρου στο 88. Το Φιλίρου παραλίγο να κάνει το 2-2. Πρέπει να βγάλει Κελσίου πιο μακριά, Θεοδοσίου, και φεύγει Γιαννακίδης τώρα. Ένας με έναν, ένας με έναν. Για να δούμε τώρα. Γιαννακίδης, πέρασε ο Γιαννακίδης, θα πλασάρει μόνος του εκεί ο Θεοδοσίου και θα κάνει τον γκολ. 1-3 μέσα σε πανηγυρισμούς. 1-3, ο Θεοδοσίου είναι αυτός ο οποίος θα σκοράρει για τρίτη φορά εδώ μέσα στην έδρα της Αεφηλίρου. Αεφηλίρου, Ιάσον Αυγής, 1-3. Θα τα σήξει διαιτητής. Μπουλαλάς θα εκτελέσει, θα πέρασε η μπάλα και η μπάλα στα δίχτυα. Στα δίχτυα και 2-3 για την ομάδα της Αεφηλίρου που μειώνει. 2-3 για την ομάδα της Αεφηλίρου. Από τον Μπεγκλή πρέπει να έγινε. Κάνει παλιά έχει στον Μπουλαλάς, θα γεμίσει ο Μπουλαλάς, θα περάσει από όλους η μπάλα κεφαλιά από τον Κελσίου. Και τώρα ο διαιτητής θα σφυρίξει τη λήξη του αγώνα Αεφηλίρου Ιάσον Αυγής σε ένα πραγματικό ντέρμπι με 5 γκολ, 2 κόκκινες, ένταση και όχι μόνο, 2-3 τελικό αποτέλεσμα εδώ στο Φίλιρο. Να είστε καλά. Μεγάλο ντέρμπι εδώ στο Φίλιρο. Ένας συσταγωγικά πραγματικός πόλεμος σήμερα μεταξύ του πρώτου και του δευτέρου, ο οποίος όμως έληξε με νίκη 2-3 για την ομάδα της Αυγής. Έχουμε εδώ σκασμένο λίγο κατά κάποιο τρόπο, πικαρισμένο πολύ έντονα, τον Θωμά Ματελόπουλο, τον προπονητή της Αεφηλίρου. Θωμά, τι έγινε σήμερα? Ένα παιχνίδι αντάξιο των δύο ομάδων για όλη τη διαδρομή που είχαν όλη αυτή τη χρονιά, όλη την πορεία. Νομίζω πως ξεκάθαρα η Αυγή μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι, πιο δυνατά, έδειξε ότι το θέλει πιο πολύ. Θα άξιζε να προηγηθεί πριν από εμάς. Κόντρα στήριο του αγώνα καταφέραμε να σκοράρουμε ένα γκολ.
και μετά νομίζω ότι ισορρόπησε κάπως το παιχνίδι και έκλεισε το ημίχρονο έτσι. Στο δεύτερο ημίχρονο σίγουρα θέλαμε να κρατήσουμε μακριά την αυγιαπνιστία μας και να μην δεχτούμε γρήγορα ένα γκολ. Αυτό συνέβη γρήγορα. Πάλι ήταν ισορροπημένο το παιχνίδι, δεν ήταν δηλαδή αυτό το πρώτο 20 λεπτό της αυγής στο πρώτο ημίχρονο. Με στεναχωρεί γιατί αυτό που θα πω ίσως μειώσει τις προσπάθειες 20 ποδοσφαιριστών και ένα προπονητή και μιας διοίκησης που παλεύουν όλη τη χρονιά για να βγει μια ομάδα. Λυπάμαι που έγινε πρωταγωνιστής σήμερα ο διαιτητής. Λυπάμαι ειλικρινά. Με μια φάση για κόκκινη κάρτα στο πρώτο ημίχρονο, εκτός φάση χτύπημα του νούμερο 10 ποδοσφαιριστή της αυγής και μια φάση ξεκάθαρη πέναλτι για μένα του Πασχάλου Μπουλαλά. Περνάει τον φλάκα και τον ανατρέπει στο 1-1. Αυτές οι φάσεις κρίνουν το παιχνίδι για μένα. Παρ' όλα αυτά, με ψηλά το κεφάλι βγάλαμε την ομάδα μπροστά. Δεχτήκαμε γκολ, μειώσαμε. Είχαμε μια πολύ καλή ευκαιρία και στο 1-2. Το παιχνίδι έληξε. Δεν γυρνάει κάτι. Δίκαιο το αποτέλεσμα το κρίνει. Δεν μπορώ να μιλήσω. Είναι κρίμα που το λέω γιατί αν ήταν χωρίς τις διαιτητικές αποφάσεις, ίσως θα έλεγα ότι είναι δίκαιο. Αλλά τώρα, όταν στο 1-0 δεν δίνει κόκκινη καθαρή, στο 1-1 δεν δίνει πέναλτι καθαρό για εμάς, δεν μπορώ να πω δίκαια. Λυπάμαι. Παρ' όλα αυτά, θέλω να συγχαρώ σαν άνθρωπο πρώτα τον κύριο Ζωμένο. Δεν τον ήξερα προσωπικά πρώτη φορά παίζουμε αντίπαλοι. Κύριο σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Και να πω συγχαρητήρια στην ομάδα μου ότι είμαι περήφανος για αυτούς. Έχουμε καταφέρει πάρα πολλά πράγματα που δεν τα περιμέναμε. Και είμαστε ακόμα μέσα στο παιχνίδι. Είμαστε ένα βαθμό πίσω από την πρώτη ομάδα. Έχει τρεις αγωνιστικές. Θα το παλέψουμε ψηλά το κεφάλι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Πάμε στον Ηλία το Ζωμένο, τον προπονητή της ομάδας του Ιάσον Αυγής, τον μεγάλο νικητή. Έκανε μεγάλη ανατροπή. 1-3, 2-3 τελικά. Και δύο κουβέντες να μας πει και αυτός πώς το έζησε το παιχνίδι και αν περίμενε αυτό το αποτέλεσμα και έστω και στο 2-3 να γίνει στο 94. Καταρχήν, καλησπέρα. Θεωρώ ότι έγινε ένα ντέρμπι αντάξιο των δύο ομάδων που είναι στην κορυφή. Καταρχήν να ξεκινήσω λίγο από αυτό που είπε ο κ. Μαντελόπουλος και επειδή εγώ δεν μ' αρέσει να κρύβομαι, συμφωνώ και εμένα η δική μου άποψη είναι ότι για το πέναλτι που ζητάνε είναι πέναλτι. Για τη φάση του πέναλτι. Για τη φάση του πρώτου ημιχρόνου δεν έχω άποψη, είναι μακριά, δεν μπορώ να τη δω. Άμα τη δω τη τηλεόραση και φανεί, δεν έχω κανένα πρόβλημα να το παραδεχτώ. Στη φάση που ζητάνε πέναλτι στον Μπουλαλά και η δική μου η αίσθηση από εκεί που είμαι είναι ότι τον βρίσκει. Παρόλα αυτά όμως, έτσι, παρόλα αυτά, νομίζω ότι όσοι ήταν σήμερα στο γήπεδο είδαν ότι ποδοσφαιρικά και αγωνιστικά μία ομάδα υπήρξε στο γήπεδο. Ο Ιάσον Αυγής. Έπρεπε στο πρώτο 25 λεπτό να έχουμε πετύχει τουλάχιστον 2-3 γκολ. Έχουμε χάσει απίστευτες ευκαιρίες. Κόντρα στη ροή του αγώνα τρώμε ένα γκολ από το πουθενά. Αυτό η αλήθεια είναι ότι μας άγχωσε λίγο και μας στενοχώρησε. Χάσαμε λίγο το μυαλό μας. Για το υπόλοιπο πρώτο ημίχρονο ισορρόπησε το παιχνίδι το Φίλερο. Στο δεύτερο ημίχρονο μιλήσαμε στα αποδυτήρια και είπαμε ότι αυτό το παιχνίδι δεν μπορούμε να το χάσουμε. Δεν γίνεται να το χάσουμε. Είμαστε καλύτερη ομάδα. Και νομίζω ότι στο δεύτερο ημίχρονο το δείξαμε. Σίγουρα, ξαναλέω ότι αν δίνονταν το πέναλτι, ίσως η έκβαση του αγώνα ήταν διαφορετική. Εννοείται. Αλλά επειδή δεν δόθηκε και εγώ μιλάω πάντα αγωνιστικά με αυτό που έγινε, λέω ότι στο γήπεδο σήμερα η καλύτερη ομάδα ήταν ο Ιάσον και γι' αυτό κέρδισε. Αυτό. Και να ρωτήσω κάτι για τα υπόλοιπα όλα. Αυτός ο πόλεμος εισαγωγικά, έτσι όπως είδαμε, πολύ ένταση στο παιχνίδι, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη. Και... Εντάξει, δεν νομίζω, το υπερβάλλουμε λίγο, δεν έγινε και κάτι πολύ σοβαρό. Τώρα είπα ένας κάτι, πιο άλλος κάτι, αυτά γίνονται στα γήπεδα, δεν υπήρξε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Εμείς δεν είχαμε κανένα πρόβλημα με την ομάδα του Φιλίρου, η φιλοξενία σου ήταν άψογη. Κανένα πρόβλημα, ήρθαμε, θα φύγουμε και όλα καλά. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, όλα αυτά είναι υπερβολικά. Εντάξει, έπεσαν κανένα πινελίκι, ποδόσφαιρο είναι, αυτά γίνονται. Καλώς, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά κι εγώ.